Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε την καθημερινή εκπομπή «Ζήσε τη ζωή», εδώ καθημερινά 6 με 7. Αργήσαμε λίγο να βγούμε, συγχωρέστε μας, δεν θα ξαναγίνει. Υπήρχαν έτσι λίγο η κίνηση, λίγο τα πράγματα, αλλά σας έχω υπέροχα νέα γιατί, παιδιά, αναβαθμιζόμαστε. Αναβαθμιζόμαστε και με ταχύτατους ρυθμούς και με πράγματα που δεν έχετε συνηθίσει. Καταρχήν το ζούγκλα.gr, το ζούγκλα TV για την ακρίβεια, θα έχει πλέον το δικό του σύριαλ και σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον ηθοποιό Παναγιώτη Καρμάτη για να μάθουμε τα πάντα για το σύριαλ, το οποίο έχει και πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Τη μάνα μου τη λένε Γιάννη. Εμένα το μπαμπά μου το λένε Γιάννη, αλλά δεν έχει να κάνει. Το σύριαλ μας θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες σε πάρα πολύ λίγο από τους συντελεστές. Πριν όμως σας πούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που ετοιμάζουμε για όλους εσάς, θα πάμε στην καθημερινή μας ενημέρωση για τους αγαπημένους μας celebrities. Ποια είναι τα top θέματα για σήμερα από το govasileto.gr και φυσικά αυτή τη στιγμή, αν μπείτε, η πρώτη είδηση είναι πάλι η Ελένη Μενεγάκη, η αγαπημένη τηλεπερσόνα, να το πούμε έτσι, η οποία βγήκε στο δρόμο, ατιμέλητη, αλλά ποτέ χωρίς τα φιλοτάκουνά της, όπως μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο govasileto.gr. Η Ελένη Μενεγάκη δεν κολλάει στο να βγαίνει χωρίς ένα τέλειο ίσιωμα με το μακιγιάζ. Έχει ξεπεράσει πλέον αυτά τα πράγματα. Φοράει ένα ζευγάρι υπέροχες ψιλοτάκουνες γόβες και είναι μέσα στην καλή χαρά για την ακρίβεια. Και θα πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Η Μίνα Ορφανού εξομολογείται. Η Μίνα Ορφανού εξομολογείται το μεγάλο παράπονο της. Όσα λέω μπορεί να με κάψουν. Ποιοι της γεννούν την πλάτη? Πού τα δήλωσε όλα αυτά η ηθοποιός σε πολύ γνωστό περιοδικό? Διαβάστε τη συνέντευξή της και ενημερωθείτε φυσικά για όλα όσα λέει. Ο Λένι Γκράβιτς, αμέσως επόμενη είδηση, εμφανίστηκε με την καλονή κόρη του. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, είναι μια πανέμορφη μελαχρινή γυναίκα πλέον. Πραγματικά ένας πάρα πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έτσι και έχει πολύ ρογονίδια για να φτιάχνει έτσι τις ωραίες κόρες. Λοιπόν, η επόμενη είδηση όμως εμένα μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή και οι δύο αγαπημένες πάρα πολύ. Και όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, τα κορίτσια ποζάρουν στο φακό. Ουσιαστικά η μία φτιάχνει το μακιγιάζ της άλλης, έτσι σαν αγαπημένες φίλες και συνεργάτες. Η επόμενη είδηση όμως ήρθε ως κεραυνός σήμερα για την ελληνική showbiz. Ο Φώτης Εργουλόπουλος έγινε πατέρας. Για όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε, βέβαια έχουν ακούσει διάφορα για όλο αυτό το πράγμα από το πρωί. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι πριν από λίγα χρόνια στον Πέτρο Κωστόπουλο είχε εκμυστηρευτεί ο Φώτης Εργουλόπουλος ότι είναι γκέι. Μάθετε τις λεπτομέρειες και πώς προέκυψε ξαφνικά έτσι σήμερα να γίνει μπαμπάς. Τι δηλώνει ο ίδιος και έτσι το σημαντικότερο πράγμα που δήλωσε και είναι και η επικεφαλίδα του τίτλου είναι «Ζω τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου». Το ήθελε πάρα πολύ ένα παιδί, να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Τι λες? Τι είναι βίντεο? Αχ, παιδιά, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν φωτογραφία. Λοιπόν, είμαστε μια ζωντανή εκπομπή εδώ πέρα με τον Δημήτρη, μας τα λέμε όλα. Πάμε να δούμε το βίντεο τότε. Λοιπόν, θέλω να σας πω σε όλους τους συνεργάτες, σε όλους τους ανθρώπους που με παίρνουν τηλέφωνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ζω τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου και χαίρομαι που για άλλη μια φορά το μοιράζομαι μαζί σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος και συγκινημένος πολύ. Αχ, και εγώ δεν έχω τι να πω. Να είστε καλά. Να σου ζήσει και να είναι ευτυχισμένο και τυχερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς το ίδιο που το ευχήθηκε και η Μαρία Μπακοδήμου, θα έλεγα και εγώ. Να σου ζήσει, Φώτη, να είσαι ευτυχισμένος μπαμπάς πάντα, να είναι γερό, δυνατό και πάρα πολύ τυχερό, γιατί η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή. Αμέσως μετά δείτε τον Άνταμ Λεβίν, τον άντρα που ψηφίστηκε όσο πιο σεξι στον κόσμο. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας, τον δείτε κι εσείς. Πώς ήταν στην εφηβεία του. Δεν θα πιστεύετε στη συγκεκριμένη μεταμόρφωση. Εντάξει, καλός είναι, δεν λέω. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα, αν τον είχε μαθητή στα 16, θα έλεγε έλα μωρέ, τον Λένι, τον Άνταμ, συγγνώμη. Εντάξει, και τι έγινε. Τώρα όμως βέβαια έχει γίνει πάρα πολύ ωραίος άντρας και μάλιστα ψηφίστηκε και ως τους καλύτερους. Αυτό έχω να σας πω, το έχουν πάθει πάρα πολλές γνωστές μου. Δηλαδή να τις έχει προσεγγίσει ένα αγόρι κατά τη διάρκεια της μια εφηβεία που αλλάζουν ειδικά, οι άντρες αλλάζουν πάρα πολύ στην εφηβεία και να μην τους αρέσει καθόλου και μετά να γίνονται πετυχημένοι ποδοσφαιριστές, να γίνονται ηθοποιοί. Οπότε μην λέτε ποτέ όχι, γιατί εντάξει η εμφάνιση μετράει, αλλά παιδιά ως ένα σημείο. Και περνάμε στην επόμενη είδηση. Λάκης Γαβαλάς δεν κρύβεται και αποκαλύπτει τα πιο ακραία πράγματα της προσωπικής του ζωής. Πάμε να δούμε το βίντεο από την εκπομπή του Δέμη Γεωργαντά στο ΜΑΝΤ.
έχει λίγο περισσότερο χιούμορ. Απλά λείπει κάποιος άλλος κριτής που θα δίνει ένα βελούδινο χαμόγελο. Μέχρι τώρα υπάρχει αυτό το τσεβρέ. Πες μου ένα ψέμα το οποίο είπες, το τελευταίο ψέμα που έκανες, είτε μικρό, αθώο, είτε μεγάλο. Είπα ότι μου άρεσε το πρωινό του Πέτρου Κωστόπουλου. Ποιο είναι το πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει σεξ? Έχω κάνει σε προφυλακτήρια αυτοκινήτου. Μπορώ να καταλάβω έξω τύπου σε νησί, κοντά σε παραλία. Στο Μαϊάμι. Θέλω να μου πεις αν έχεις υπάρξει ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, είτε σαν θήτης, είτε σαν θύμα. Ναι, και στα δύο. Αλλά το πιο πολύ που το γεύτηκα είναι, και το γεύομαι, είναι όταν είμαι σαν θύμα. Γιατί πάντα αναρωτιέμαι τι αξεσουάρ πρέπει να βάλω στο κεφάλι μου. Ο Λιάγκας σου την είπε λιγάκι, νομίζω, την περασμένη Κυριακή. Κάποια ναι, πόσο μου έβαλε, πολύ λίγο, 4 μου. Ο Λιάγκας Γαβαγλάς πραγματικά είναι αγαπημένος. Τα λέει και με έναν τρόπο και με είναι χύμαρος γενικά στις συνεντεύξεις του και σε όλες αυτά. Ούτως ή άλλως είναι και το βλέπεις. Σαν άνθρωπος, έχει τις προδιαγραφές και αυτά για να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να του συνέβησαν όλα αυτά τώρα, αλλά ας αλλάξουμε σελίδα. Γιατί εντάξει, κουράστηκα να ακούω και συνέχεια τις ίδιες συνεντεύξεις και τα ίδια και τα ίδια. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, Σίντι Λόπερ, στα 60 της χρόνια, συνεχίζει να προκαλεί. Δείτε το νέο κεντρικό της look, της τραγουδίστριας, φυσικά της αγαπημένης τραγουδίστριας. Μπείτε στο govastelio.gr, δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι συνεργάτες της. Κόκκινο μάλα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι, αλλά μα αρέσει εκείνη, εμάς μας περισσεύει. Επόμενη είδηση, γάμος και βάφτιση μαζί για το Χάρτη Βαρθακούρη και την Αντζελίνα Τελώνη. Όλες οι λεπτομέρειες από το ευτυχισμένο ζεύγος που βάφτισε το γιο τους. Κάνανε, ουσιαστικά πριν από 3 χρόνια, όπως λέει και το δημοσίευμα, κάνανε τον πολιτικό τους γάμο στην Κωνσταντινούπολη και τώρα ήρθε η ώρα να βαφτίσουν το παιδάκι τους. Πάμε όμως σε έναν αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, τον Πάνο Κιάμο. Πραγματικά, εντάξει, όποιος δεν έχει πάει στον Πάνο Κιάμο, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει διασκέδαση, νομίζω. Ο άνθρωπος τα σπάει κανονικά. Έκανε πρεμιέρα και όλοι οι επώνυμοι φίλοι του δήλωσαν παρόν φυσικά. Μπορούμε να δούμε και τις φωτογραφίες από την πρεμιέρα του. Έκανε χθες το βράδυ πρεμιέρα στο Club 22 και το Γόβα Στιλέτο φυσικά κατέγραψε τα πάντα. Για να τα έχετε κι εσείς, έτσι να μάθετε τι συνέβη στην πρεμιέρα του Πάνου Κιάμου. Λοιπόν, και θα περάσουμε στην Ελένη Μενεγάκη. Γενικώς, να το πούμε έτσι, λέει το δημοσίευμα για μια σεξ εμφάνιση. Έχω παρατηρήσει ότι η φετινή σεζόν για την Ελένη Μενεγάκη είναι πιο σεξ από ποτέ. Δηλαδή, μάλλον, ίσως ήταν όταν ξεκίνησε τόσο πολύ σεξ. Τώρα όμως, παιδιά, πραγματικά και η μαμά και έχει φτιάξει και το σώμα της και ντύνεται τελείως διαφορετικά. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και πάμε να τη δούμε με διαφανή μπλούζα και μίνι φούστα στην εκπομπή της, τα σχόλια των συνεργατών της και φυσικά τα αγαπημένα νάζια της Ελένης Μενεγάκη. Τι νομίζεις ότι μπορεί να κάνω στην κούκλα, δηλαδή, να μας τρελάνει? Κι άλλο να δω πόσο ανοίγει από μέσα το φόρεμα, να δω πώς είναι. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο φόρεμα που λέτε, που έχει αυτό το φανταστικό φερμουάρ που ανοίγει εντελώς, αλλά μπορείτε να κάνετε και τσαχπινιάκια, απλά να το ανοίξετε λίγο από πίσω. Δηλαδή, να είναι, ας πούμε. Τώρα από ποια κάμερα το τραβάει και πρέπει να το βρω? Εδώ. Λοιπόν, μπορείτε να το ανοίξετε λιγάκι από πίσω, λέω εγώ. Και να το έχετε κλειστό από πάνω. Μπορεί και λίγο πάνω και λίγο κάτω. Όχι, πάνω κλειστό σίγουρο. Κάτω μπορείτε να τα ανοίξετε λίγο. Λοιπόν, αφού το φόρεμα θα δω στο Twitter και τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτά που φοράω. Αυτό. Και αυτό θα το δώσω μέσα στην εκπομπή την ώρα που θα τα δείχνουμε. Από να μου είσαστε. Όχι, είναι μπλούζα. Και μετά από αυτά που είδατε για την αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη, το govastelio.gr σας πάει όμως και θέατρο. Αυτοί είναι οι 20 νικητές των διπλών προσκλήσεων για την παράσταση «Η μαμά είπε μη». Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που έγινε και διαγωνισμός και κερδίσανε και 20 τυχεροί τις προσκλήσεις. Διαβάστε τα όλα στο govastelio.gr. Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θέλω να σας δείξω το τρέιλερ αυτού του καινούργιου σιριαλ, το οποίο θα προβληθεί, θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, έτσι για να πάρετε μια ιδέα από τη συζήτηση που θα έχουμε σε λίγο με τον Παναγιώτη, τον ηθοποιό ουσιαστικά Παναγιώτη Καρμάτη, που θα δούμε τι είναι, πότε ξεκινάει, κάθε πότε θα μπορείτε να το βλέπετε και ουσιαστικά η μαύρη κωμωδία αυτή τι μας επιφυλάσσει. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Τη μάνα μου τη λένε Φρυδερίκη. Τη μάνα μου τη λένε Κατερίνα. Τη μάνα μου τη λένε Γενοβέφα. Τη μάνα μου τη λένε Τασία. Τη μάνα μου τη λένε Μαρίνα. Τη μάνα μου τη λένε Πόπη. Τη μάνα μου τη λένε Φιλιά. Τη μάνα μου τη λένε Ελένη.
έγινε, ρε παιδιά. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου τη λένε Γιάννη. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, το web TV του ζούγκλα.gr αναβαθμίζεται και μάλιστα έτσι με ταχύτητα τους ρυθμούς, γιατί πραγματικά αποκτούμε και το καινούριο σύριαλ. Το σύριαλ ουσιαστικά τη μάνα μου τη λένε Γιάννη. Και έχουμε μαζί μας σήμερα τον ηθοποιό Παναγιώτη Καρμάτη για να μιλήσουμε γι' αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Είδα και λίγο το πρώτο teaser από την, ένα μικρό ουσιαστικά τριλεράκι, το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα. Ισχύει, είναι κάτι, μια μαύρη κομμωδία, η οποία ελπίζουμε να πάει καλά. Mm-hmm. Είναι μια δουλειά την οποία έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια για να βγει στον αέρα, στο διαδίκτυο. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό, έχουμε προσπαθήσει πολύ και ελπίζουμε να πάει καλά. Θέλω λίγο να μου πεις το concept. Τι θα δει ο κόσμος? Το concept δεν μπορώ να το πω. Ούτε λίγο, έτσι μια ιδέα. Δύο-τρία πράγματα μπορώ να πω. Ναι. Ουσιαστικά βασίζεται στην ιστορία τεσσάρων παιδιών. Mm-hmm. Είναι τρία αδέρφια και η αραβωνιαστικιά του ενός. Mm-hmm. Η δικιά μου αραβωνιαστικιά δηλαδή. Που μαθαίνουν για τη μητέρα τους κάτι το οποίο δεν περιμένανε. Όλοι οι χαρακτήρες δηλαδή. Όλοι οι χαρακτήρες το μαθαίνουν και σιγά σιγά ανακαλύπτουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω και πρέπει να τα δει ο κόσμος μόνος του. Αναμένουμε. Θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα θα γίνει η επίσημη πρεμιέρα. Στις 10 η ώρα το βράδυ, αν μπείτε στο zoogla.gr, θα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε live και από εκεί πέρα από τις 10 η ώρα και μετά θα είναι συνέχεια, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θέλω να μου πεις στους συντελεστές. Και τι περιμένεις εσύ έτσι από όλο αυτό? Λοιπόν, τους συντελεστές θα σου πω κάποιους, όχι όλους, γιατί είναι ολόκληρη λίστα. Ναι, ναι, ναι. Αρχικά παίζει η Αφροδίτη Αντωνάκη, η Ναταλία Καλεμεράτζη, mm-hmm. ο Αποστόλης ο Ψαρός, mm-hmm. ο Παναγιώτης ο Καρμάτης. Βέβαια, εσύ. Ο Ηλίας ο Ζερβός, η Μιριέλα Κουρεντή, η Μαρία Αντουλινάκη που κάνουν κάποια guest τα οποία συνεχίζονται. Mm-hmm. Ο σκηνοθεσία έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Θάνος mm-hmm. και σενάριο. Και σενάριο και συνοδεσία. Ο Αντώνης Κουνίλας είναι διευθυντής φωτογραφίας. Ο Χρήστος Χατζιμπάρμπας κάνει το μοντάζ. Mm-hmm. Και υπάρχει τώρα μια ολόκληρη λίστα. Ένα ολόκληρο τίμα ανθρώπων που δουλεύει. Οι οποίοι όλοι μαζί καταφέραν και βγάλαν αυτή τη σειρά με πολύ αγάπη, πολύ κέφι. Και ελπίζουμε ότι θα πάει καλά πραγματικά γιατί το αξίζει. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, θέλω να πάω να δούμε όχι το ακόμα το επίσημο τρέιλερ, το teaser το δεύτερο το οποίο έχουμε βρει. Έτσι, για να πάρετε ακόμη μια μικρή γεύση από αυτό ουσιαστικά που θα δείτε τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ από το zoogla.gr. Τη μάνα μου τη λένε Λιλή. Τη μάνα μου τη λένε Χρυσούλα. Χριστίνα. Χρυσούλα τη λένε, αλλά εγώ τη φωνάζω Χριστίνα. Εμένα τη μάνα μου τη λένε Χριστιανά. Και εμένα Βασιλική. Τη μάνα μου τη λένε Ανθούλα. Τη μάνα μου τη λένε Γιώτα. Τη μάνα μου τη λένε Κέτη. Τη μάνα μου τη λένε Κική. Τη μάνα μου τη λένε Νέτα. Όχι, παρακαλώ, βιάζομαι. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου τη λένε Γιάννη. Γιατί? Πραγματικά, εγώ εύχομαι να γίνει τεράστια επιτυχία. Από ό,τι διαβάζω, θα προβάλλετε. Θα είναι σε 7 λεπτά βιντεάκια. Ακριβώς. Να μας πεις λίγο γι' αυτό. Είναι ουσιαστικά τα επεισόδια 7 λεπτά. Mm-hmm. Θέλουμε. Το κάναμε μάλλον όλο αυτό, γιατί ο χρόνος που κάποιος κάθεται στο διαδίκτυο να δει κάτι είναι πολύ μικρός. Mm-hmm. Έτσι, αυτά τα 7 λεπτά επεισόδια νομίζω ότι δεν καλύπτουν το θεατή, ναι. αλλά ουσιαστικά τον αφήνουν σε μια αναμονή και προσμονή για να δει το επόμενο επεισόδιο. Μάλιστα. Είναι, θα είναι εβδομαδιαίο, έτσι. Εβδομαδιαίο θα είναι, κάθε Δευτέρα. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί όσο το δυνατόν πιο πολύ. Ναι. Και μακάρι να καταφέρουμε ώστε να πάει και πιο πολλά από 7 λεπτά, να πάει 10, 14, 15, μακάρι, 20. Μακάρι, και να γίνει και μεγαλύτερο. Θέλω να μου πεις, εσύ είσαι χρόνια ηθοποιός, έχεις συμμετάσχει σε πάρα πολύ επιτυχημένες σειρές. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με την τηλεόραση, έτσι να σου κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις άλλες. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι χάλια, ναι. πραγματικά χάλια. Οι ηθοποιοί είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, πραγματικά, και αυτός είναι και ο λόγος που είμαι σε αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Γιατί είδα ένα κέφι από αυτούς τους ανθρώπους, τους συντελεστές όλους, που φτάνει σε ένα σημείο που λες, δεν κάνουν κάποιοι άνθρωποι αυτά που πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Και τελικά βρίσκεται μια μικρή ομάδα η οποία ξεκινάει κάτι
σιγά σιγά μεγαλώνει και μπορεί όλο αυτό να γίνει επιτυχία από το πουθενά. Σίγουρα χρειάζεται μεράκι και να το αγαπάς πάρα πολύ. Αν πας να το κάνεις για οικονομικούς μονολόγους, το αποτέλεσμα θα είναι αντάξιο και του σκοπού σου ουσιαστικά. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι αν το κάνεις μόνο για οικονομικούς λόγους, πέφτεις έξω. Απλώς εγώ είδα από αυτούς τους ανθρώπους, όλους που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί, ότι δείχναν τέτοιο κέφι και τέτοιο μεράκι, που δεν δείχνουν άλλοι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, συσσαγωγικά, γιατί όλοι είμαστε επαγγελματίες που είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Αλλά οι συγκεκριμένοι που είναι επαγγελματίες και πληρώνονται και αδρά για κάτι, δεν δείχνουν τόσο μεράκι και τόσο κέφι και τόση αγάπη. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το ρόλο σου. Τι ακριβώς κάνεις εσύ? Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, wannabe τραγουδιστής. Τραγουδάς κανονικά και στο σειριάλ? Θα το δεις στο τρέιλερ. Το αν τραγουδάω καλά δεν ξέρω, τραγουδάω πάντως. Κοίταξε, για να σε βάλανε εσένα να κάνεις αυτό το ρόλο. Αυτό όχι. Δεν το ξέρεις ποτέ. Μπορεί να ο σκηνοθέτης, παύλα σιναριογράφος, ναι, ναι, ναι. Κάθετος οραματιστής, να είχε κάτι στο μυαλό του. Μάλιστα, να ήθελε να με ξεφτυλίσει μάλλον, αλλά ευτυχώς όχι. Κανόνισε να είσαι ένα άνθρωπο που βλέπουμε κατά καιρού σε αυτά τα πολύ ωραία talent show. Μα αυτό είναι το βασικό. Θέλει αυτό το πράγμα. Ωραία. Θέλει πολύ τέτοιο. Πέρα από εγώ να μπει τραγουδιστή. Αυτό είναι το μεράκι του, η αγάπη του. Θέλει να γίνει τραγουδιστής. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Ναι. Ελπίζουμε να το πετύχει. Mm-hmm. Και σε προσωπικό και σε καλλιτεχνικό και σε όλα τα επίπεδα γενικότερα. Ο οποίος είναι αραβωνιασμένος με την Αταλία, την Αφροδίτη Αντωνάκη δηλαδή. Ζουν μαζί. Έχουν πολύ καλή σχέση με τα αδέρφια του Ντίνου, mm-hmm. η Αταλία και ο Ντίνος φυσικά. Δηλαδή με την Αταλία, την Καλημερατζή και τον Αποστόλη τον Ψαρό. Ουσιαστικά είναι μαζί συνέχεια, είναι μια μεγάλη παρέα που κάνουν τα πάντα μαζί. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια διαδραματίζονται όλα αυτά που δεν σου είπα και που θα δεις. Ελπίζουμε. Από ό,τι έχω καταλάβει θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Θα είναι 7 λεπτά full γέλιο. Αυτό νομίζω ότι προσπαθείτε να πετύχετε. Είναι μια κωμωδία καταστάσεων ουσιαστικά. Mm-hmm. Δεν βάζεται στην ατάκα. Mm-hmm. Είναι μια κωμωδία που γελάς με όλα αυτά που γίνονται κατά τη διάρκεια. Και με τις επιλογές ουσιαστικά των ηρώων. Σίγουρα, σίγουρα. Οι επιλογές είναι το βασικό. Θα γίνει όμως η επίσημη πρεμιέρα, όπως είπαμε, τη Δευτέρα. Θα γίνει ταυτόχρονα όμως και σε κάποιο. Θα γίνει και ένα πάρτι για την προβολή. Έτσι δεν είναι? Τη Δευτέρα, στις 25 του μήνα, mm-hmm. αυτή τη Δευτέρα δηλαδή, θα γίνει η επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου. Mm-hmm. Στις 9 κατά πάσα πιθανότητα και στις 10 θα βγει στο διαδίκτυο και από εκείνη την ώρα μπορεί να το βλέπει οποιοδήποτε θέλει. Mm-hmm. Θα υπάρχουν κάποια events κατά τη διάρκεια. Διάφορα πράγματα, διάφορα πραγματάκια. Θα γίνει στο Λουκούμι Μπαρ και φυσικά είναι καλεσμένοι όλοι. Όποιος θέλει να έρθει, έτσι, μπορεί. Λοιπόν, όποιος θέλει να δείτε πρώτη-πρώτη κατευθείαν, βλέπουμε την ολοκένουργια σειρά εδώ του Ζούγκλα TV, μπορείτε να πάτε τη Δευτέρα στις 25 Νοεμβρίου στο Λουκούμι Μπαρ στις 9 η ώρα. Θα ξεκινήσουν όλα. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε φροντίσει να περάσουν όλοι υπέροχα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε καν. Είναι κεφάτη παρέα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις έτσι κάτι άλλο. Αν θες να μου πεις κάτι άλλο σε σχέση με τη σειρά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη εποχή. Πάρα πολύ ευχάριστο. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε αυτή τη δουλειά. Πάρα πολύ. Και όχι μόνο εγώ φυσικά, έτσι. Όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή τη δουλειά. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Κωνσταντίνο τον Θάνο είναι δεδομένο, όπως και όλους τους υπόλοιπους για ό,τι έχουν κάνει. Δεν είναι μόνο από κάτι άλλο. Πιστεύεις το μέλλον της τηλεόρασης, ας το πούμε έτσι, σε ιντερνετική κλίμακα πλέον και η τηλεόραση σιγά σιγά... Θέλω να πιστεύω πως η τηλεόραση έχει κι άλλο ευθύνη, αλλά θέλω να πιστεύω πως θα γίνουν διάφορα πράγματα ώστε να μην φτάσει η τηλεόραση σε τέτοιο τραγικό σημείο. Mm-hmm. Σίγουρα οι νεότεροι θέλουν να βλέπουν και βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο, mm-hmm. αλλά η τηλεόραση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ παλιό και αξίζει καλύτερη μεταχείριση και να φτάσει και εκείνη σε ένα επίπεδο πάλι όπως τα πιο παλιά χρόνια. Εγώ θα σου ευχηθώ και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στη δουλειά την οποία ετοιμάζεσαι ουσιαστικά να προβάλλεις στον κόσμο, να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία, τύχη και ο κόσμος σας αγκαλιάσει και να παρακολουθεί το serial έτσι κάθε Δευτέρα, όπως είπαμε, στις 10 η ώρα το βράδυ και από το δικό του site, τη μάνα σου τη λένε Γιάννη, τη μάνα μου. Τη μάνα μου, όχι η μάνα, εντάξει. Είναι επειδή είναι δικιά σου η μάνα, γι' αυτό για μάνα μου μιλάμε. Λοιπόν, www.timanamutilene.gianni.com και φυσικά μέσα από το zoogle.gr. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά και θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Η μητέρα σας όλα αυτά τα χρόνια ζούσε και συνεχίζει να ζει. Ονομάζεται Ιωάννης Αδαμόπουλος. Ναι, μ' ακούτε. Η γυναίκα μου είναι ανέστη.
Η γυναίκα μου δεν είναι καλά, τη βρήκα λιπόθυμη στην πισίνα. Το θέμα είναι ποιος είναι θαμμένος στον οικογενειακό μας τάφο. Αυτός παλιά ήταν γυναίκα και έγινε άνδρας. Ήρθε εδώ η αστυνομία, χαμός. Η γειτόνισσά σας από εδώ βρήκε αυτό το πτώμα στην είσοδό σας. Δεν μπορεί να έκανε και η διαχώρηση πτώμα. Σίγουρα κάποιον έβαλε μέσα. Έχουν δει πολλά τα μάτια. Μια υπόθεση έκανα. Είναι ζωντανή? Όχι. Είναι νεκρή. Βλέπεις τίποτα, ρε Αλέξη? Μόνο μια μασέλα κάτω δεξιά. Εσείς τη σκοτώσατε? Τρέξτε, μας κατάλαβε! Ο πατέρας σας σκότωσε κάποιον. Θα γέμισε το φέρετρο με τούβλα. Είδες κάποιον να τρέχει? Απομακρυνθείτε όλοι, έχουμε περιστατικό! Πες της να έρθει γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το πιο πιθανό σημείο ανέβρεσης στοιχείων είναι μέσα στο βιβλίο «Η αγωνία της ψήρας πριν από τη συνουσία». Βγες έξω, ρε! Βγες έξω, ρε, Αντωνάς! Το πιστεύω, θα σου λέω! Εκεί μέσα! Πάντως, ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσει κανείς ψυχανάλυση. Ρε παιδιά, μήπως θυμάστε στα πόσα μέτρα τους είχατε θάψει?
Επιστρέψαμε εδώ και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήσει τη Ζωή από την τηλεόραση τη Ζούγκλα. Και φυσικά, Παρασκευή σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή με τις προβλέψεις της αγαπημένης μας Ολυμπίας Χριστοδουλή, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι τηλεφωνική γραμμή σήμερα. Θα έχουμε ένα βιντεάκι όμως από εκείνη που θα μιλάει για κάθε ζώδιο. Τι προβλέπετε για αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα 6 με 7 εδώ στην τηλεόραση τη Ζούγκλα. Γεια σας. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Και το τριήμερο που ακολουθεί έχει ένα έντονο ενδιαφέρον και αρκετή ποικιλία, θα λέγαμε. Αφενός, σήμερα έχουμε το πέρασμα του ήλιου στο ζώδιο του τοξότη που αναλύσαμε χτες. Αφετέρου, την ημέρα της Σαββάτου, έχουμε την όψη της Αφροδίτης σε εξάγωνο με τον Κρόνο. Μία όψη που δηλώνει ότι τις ημέρες αυτές μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο τόσο παλαιότερες σχέσεις ή συνεργασίες όπου βγαίνουν μπροστά μας προκειμένου να περάσουν σε μια περισσότερο ανανεωτική φάση, αλλά και κάποιες οικονομικές υποθέσεις τις οποίες μπορούμε να τις δούμε να παίρνουν μια πιο ευχάριστη τροπή και να μας εξυπηρετούν περισσότερο με κάποιο τρόπο. Εκείνο που χρειάζεται προσοχή είναι η όψη που σχηματίζεται την Κυριακή, είναι το τετράγωνο μεταξύ του Ήλιου και του Ποσειδώνα, μια δύσκολη όψη η οποία έχει να κάνει με απογοητεύσεις που μπορεί να βρεθούν μπροστά μας, πράγματα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, σχέδια ή ιδέες, τα οποία τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν θα είναι εύκολη δυνατότητα υλοποίησής τους και αυτό μπορεί να μας απογοητεύσει, αλλά και μία διάθεση που πλανιέται στην ατμόσφαιρα, αυτή του να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα, του να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα τροφοδοτήσει περισσότερο το εγώ μας. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να βγούμε συχνά εκτός ορίων, εκτός μέτρου. Τις ημέρες αυτές προσέχουμε πάρα πολύ το τι καταναλώνουμε, το τι τρώμε και πολύ περισσότερο το τι πίνουμε. Μια και το αλκοόλ είναι ένα μέσο που μπορεί να μας βγάλει εύκολα εκτός ορίων και εκτός ελέγχου. Επίσης, προσέχουμε τη σχέση με τα χρήματα τις ημέρες αυτές. Μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγουμε, να ξοδέψουμε πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε. Αποφεύγουμε επίσης να εμπιστευτούμε λόγια ή υποσχέσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά το σίγουρο είναι ότι λίγο παρακάτω δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και επίσης προσέχουμε πάρα πολύ στο τι δεσμευόμαστε απέναντι στους άλλους. Ιδιαίτερη προσοχή Κρήτη, τοξότες Ιχθύς, Δίδυμοι και Παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και όσοι έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια και τα δεκαήμερα αυτά. Επίσης, προσοχή όσοι έχουν στο γενέθλιο χάρτη τους την όψη ήλιου Ποσειδώνα. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζονται τα 12 ζώδια το τριήμερο αυτό. Κρύος. Εκείνο που φαίνεται αρχικά να παίρνει μια καλύτερη τροπή είναι τα γεγονότα της ερωτικής σου ζωής το τριήμερο και πολύ πιθανά μια σχέση η οποία αφορά το παρελθόν σου επανέρχεται με μια διάθεση ξεκαθαρίσματος μέσα από συζητήσεις και έτσι ειλικρινείς εξομολογήσεις, ιδιαίτερα για τους κρύους που έχουν γεννηθεί 5 και 6 Απριλίου. Ωστόσο, καλό είναι να είστε γενικότερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις ή τις συζητήσεις που έχετε το διάστημα και κατά πόσο μπορείτε να εμπιστεύεστε αυτά που σας λένε τώρα, γιατί να ξέρετε ότι εύκολα οι υποσχέσεις τωρινές μπορεί να διαψευστούν. Ιδιαίτερα για τους κρυούς που έχουν γεννηθεί 22 και 23 Μαρτίου. Βεβαίως τα γεγονότα της ερωτικής ζωής δεν θα λείψουν. Καλό είναι να τα ζήσετε χωρίς να επενδύσετε. Ταύρος. Το πιθανότερο είναι να νιώσετε την ανάγκη να κάνετε ένα βήμα πίσω. Να κοιτάξετε κάποιες σχέσεις σας οι οποίες αφορούν το παρελθόν σας και να θελήσετε να έρθετε πιο κοντά τους και να αποκαταστήσετε τις ισορροπίες στο μεταξύ σας με κάποιες πιο ξεκάθαρες κουβέντες, γιατί σαφώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τους οποίους αγαπάτε και το μεταξύ σας έχει ταλαιπωρηθεί. Οι μέρες είναι αρκετά καλές και για την ερωτική ζωή, ιδιαίτερα για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 5 και 6 Μαΐου. Για τους Ταύρους τώρα του πρώτου δεκαημέρου, φροντίστε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, που γενικά έρχονται στο προσκήνιο τώρα με κάποιο τρόπο,
Αν έχετε προτάσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται πολύ καλές, προσέξτε τι σας υπόσχονται. Ή αν σας δίνονται κάποιες λύσεις, αποφύγετε να τις εμπιστευτείτε, γιατί παρακάτω μπορεί να δείτε ότι δεν υπάρχει συνέπεια σε αυτά που σας υπόσχονται τώρα. Και για εσάς, τους Σταύρους του πρώτου δεκαημέρου, οι εξελίξεις στην ερωτική ζωή δεν θα λείψουν, αλλά μπορεί να κινηθούν σε ένα αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα και υπάρχει το ενδεχόμενο τα πράγματα να μην σας βγουν έτσι όπως τα φανταστήκατε. Δίδυμοι. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους διδύμους του πρώτου δεκαημέρου, τις μέρες αυτές, φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι έρχεται τώρα στη ζωή σας, είτε αυτό είναι πρόσωπο, είτε αυτό είναι κατάσταση, το οποίο μπορεί να φαίνεται και πολύ ωραίο και πολύ ιδανικό κτλ. Οι ημέρες όμως χρήζουν ιδιαίτερης επιφύλαξης και επιφυλακής. Αποφύγετε λοιπόν οτιδήποτε μπορεί να σας φαίνεται ιδανικό, γιατί το σίγουρο είναι ότι παρακάτω θα απογοητευτείτε. Αποφύγετε όμως να έχετε και προσδοκίες απέναντι σε πρόσωπα, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα σας βγουν έτσι όπως τις περιμένετε. Ωστόσο, οι δίδυμοι που έχουν γεννηθεί 6, 7 και 8 Ιουνίου μπορεί να έχουν κάποιες αρκετά θετικές εξελίξεις στην ερωτική του ζωή. Καρκίνος. Αρκετά έντονο το τριήμερο για σένα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση σου. Πολύ περισσότερο και τον ερωτικό σου σύντροφο, μια και τώρα θα έχεις τη δυνατότητα να έρθεις πιο κοντά με τον άνθρωπό σου, αφενός, αφετέρου, πολύ πιθανά και μια παλιότερη σχέση σου να βγει στο προσκήνιο και να σε προβληματίσει με κάποιο τρόπο, ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 7 και 8 Ιουλίου. Όπως και να έχει, είναι γεγονός ότι θα υπάρξουν αρκετές εξελίξεις, οι οποίες θα λέγαμε ότι έχουν και ευχάριστο χαρακτήρα. Εκείνο που χρειάζεται προσοχή και ιδιαίτερα για τους καρκίνους του πρώτου δεκαημέρου είναι θέματα που αφορούν τα εργασιακά τους και από την περίοδο αυτή μπορεί να νιώσετε μια μικρή απογοήτευση στα σχέδιά σας, ότι και ότι δεν σας βγαίνουν έτσι όπως τα θέλετε, δεν τα βγαίνουν όπως τα είχατε σκεφτεί, όπως τα είχατε δρομολογήσει. Μην βιαστείτε να απογοητευτείτε, αφήστε το λίγο παρακάτω και θα το δείτε. Οι μέρες αυτές δεν είναι κατάλληλες για να πείτε ότι έγινε ή δεν έγινε κάτι. Λέω, περισσότερο οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, καλό είναι να αποφύγετε εμπλοκές σε ό,τι αφορά την ερωτική σας ζωή και να μην μπείτε στη διαδικασία να περιμένετε πράγματα από τον ερωτικό σας σύντροφο ή να έχετε απαιτήσεις τις ημέρες αυτές, γιατί είναι πολύ πιθανό να απογοητευτείτε και να απομακρυνθείτε έτσι να δημιουργηθεί μια ψυχρότητα στο μεταξύ σας. Επίσης, αποφεύγετε να δεσμευτείτε για κάτι το οποίο νιώθετε ότι δεν θα μπορέσετε να το τηρήσετε παρακάτω. Και γενικά κρατήστε μία πιο αποστασιοποιημένη στάση από τα πράγματα, μια και οι μέρες έχουν έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Επίσης, αν ασχολείστε με τυχερά παιχνίδια, προσέξτε πάρα πολύ πού επενδύετε τα χρήματά σας. Και γενικότερα αποφύγετε να πάρετε το οποιοδήποτε ρίσκο, ακόμα και με το μικρότερο ποσό. Παρθένος. Από τη μία, και περισσότεροι παρθένοι που έχουν γεννηθεί 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανό να έχετε μία είδηση ή μία εξέλιξη που αφορά την ερωτική ζωή και που έχει να κάνει και με ένα πρόσωπο πιθανά από το παρελθόν, που έρχεται με κάποιο τρόπο και πάλι στη ζωή σας. Κάποια είδηση ή κάποια συνάντηση στο μεταξύ σας που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε κάποιες καταστάσεις. Γενικότερα κάποιες ειδήσεις που θα υπάρξουν τις μέρες αυτές μπορεί να είναι από αυτές που θα σας βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε κάποια οικονομικά σας θέματα. Ή ακόμα μπορεί να υπάρξει και ένα πρόσωπο που θα σταθεί κοντά σας και θα σας στηρίξει. Τώρα, οι παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου, καλό είναι να είναι επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά σχέσεις και συνεργασίες που αφορούν την επαγγελματική του ζωή. Γιατί μπορεί ό,τι συμφωνείτε τώρα, παρακάτω, να δείτε ότι δεν θα τηρηθεί έτσι όπως το έχετε πει, όπως το έχετε συμφωνήσει. Ακόμα, καλό είναι μην επενδύετε ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε καταστάσεις τις μέρες αυτές, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην σας βγουν τα πράγματα με τον τρόπο που το είχατε σκεφτεί και αυτό να σας απογοητεύσει. Ζυγός.
Κάτι φαίνεται να εξελίσσεται αρκετά καλά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας ζητήματα τις μέρες αυτές. Πολύ πιθανά να μπορέσετε να βρείτε μία λύση ή μία εναλλακτική πρόταση, η οποία θα σας βοηθήσει σημαντικά, ίσως να βγείτε και από μία διέξοδη κατάσταση. Περισσότεροι ζυγοί που έχουν γεννηθεί 8 και 9 Οκτωβρίου. Είναι πολύ πιθανό να δεκτούν και μία βοήθεια από ένα οικείο τους πρόσωπο, ίσως και από γονείς, που να τους δώσει μία σημαντική ανάσα σε ένα οικονομικό του ζήτημα. Από την άλλη μεριά τώρα, η ζυγή του πρώτου δεκαημέρου, καλό είναι να προσέχετε ειδήσεις, μηνύματα που φτάνουν στα αυτιά σας τώρα, γιατί το πιο πιθανό είναι ο βαθμός της αλήθειας τους ή της εγκυρότητάς τους να μην είναι αυτός που νομίζετε. Ή ακόμα μπορεί κάποιες από αυτές τις συζητήσεις που γίνονται τις μέρες αυτές και που μπορεί να σας δίνουν κάποιες αρκετά ευίωνες προόπτικες, εξετάστε τις λεπτομέρως πριν καταλήξετε σε κάτι οριστικό. Σκορπιός. Οι μέρες αυτές έχουν ένα αρκετά, θα λέγαμε, ενδιαφέρον χρώμα, περισσότερο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, όπου η διάθεσή σας θα είναι περισσότερο να ξεκαθαρίσετε κάτι που αφορά ένα πρόσωπο με το οποίο έχετε υπάρξει στο παρελθόν και που με κάποιο τρόπο έχετε απομακρυνθεί. Τώρα έρχεστε κοντά, ξαναέρχεστε κοντά και βάζετε μία νέα σειρά στο μεταξύ σας. Ιδιαίτερα οι σκορπιοί που έχουν γεννηθεί 7 και 8 Νοεμβρίου. Περνάτε σε μία νέα φάση και σε μία φάση αναθεώρησης, όπου θέτετε βεβαίως και τους δικούς σας όρους και επαναδιαπραγματεύεστε από την αρχή της σχέσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τους σκορπιούς των πρώτων ημερών, καλό είναι να είστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά οικονομικά ζητήματα τις μέρες αυτές, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο αφενός να ξεφύγετε με τα λεφτά σας, να ξοδέψετε ή να καταναλώσετε ή ακόμα και να σας βγουν και έκτακτα έξοδα τα οποία θα χρειαστεί να καλύψετε. Ακόμα τις μέρες αυτές αποφύγετε να δανείσετε χρήματα ή να δανειστείτε. Τοξότης. Τις μέρες αυτές, περισσότερο οι τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε κάποιες λύσεις οι οποίες αφορούν οικονομικά σας ζητήματα που τώρα επανέρχονται, γιατί αφορούν και το παρελθόν, προκειμένου να τακτοποιηθούν ή να βρούνε κάποια διέξοδο. Επίσης, οι τοξότες του τρίτου δεκαημέρου. Φροντίστε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εργασιακά σας ζητήματα, γιατί τώρα το κλίμα μπορεί εύκολα να παρεκτραπεί και να δημιουργηθούν εντάσεις και διαφωνίες για τις οποίες δεν είσαστε προετοιμασμένοι ή δεν θα σας είναι εύκολο να τις χειριστείτε. Τώρα, οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου. Προσέξτε τις σχέσεις σας τόσο με τον σύντροφό σας όσο και με τα πρόσωπα του οικείου σας χώρου, διότι είναι πολύ πιθανό να περιμένετε μία κίνηση από αυτούς ή μία βοήθεια ή μία στήριξη και τώρα να δείτε ότι δεν σας βγαίνει έτσι όπως το περιμένατε και τα πράγματα λειτουργούν έτσι σε μία άλλη κατεύθυνση και αυτό να σας απογοητεύσει. Γενικότερα προσοχή στις σχέσεις σας και τις συνεργασίες σας τις μέρες αυτές. Αποφύγετε τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις. Εγώκερος. Η ερωτική σας ζωή σε πρώτη προτεραιότητα, ιδιαίτερα για τους εγώκερους του δευτέρου δεκαημέρου, που φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις, πολύ πιθανά και με ένα πρόσωπο από το παρελθόν τους, που τώρα μπορεί να είχατε απομακρυνθεί, αλλά έρχεστε πιο κοντά και το πράγμα ξαναμπαίνει σε μια νέα βάση και σε μια νέα ροή. Γενικότερα υπάρχει το ενδεχόμενο όμως και μία νέα γνωριμία που έρχεται τώρα στη ζωή σας να έχει ιδιαίτερες αισιόδοξες προοπτικές. Η εγώκερη τώρα του πρώτου δεκαημέρου, φροντίστε να είστε επιφυλακτικοί σε ειδήσεις που έρχονται τώρα στα αυτιά σας, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο αφενός τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως ακούγονται, αφετέρου να υπάρξει παραπληροφόρηση η οποία θα σας μπερδέψει ή για κάποιο λόγο να σας απογοητεύσει. Υδροχόος. Για τους υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου, τις μέρες αυτές, προσέξτε πολύ τις σχέσεις σας με τα πρόσωπα του φιλικού σας κύκλου. Μπορεί να υπάρξουν οι συγκυρίες εκείνες που ακόμα και χωρίς λόγο να νιώσετε ότι απογοητεύεστε ή ότι υπάρχουν κάποια μπερδέματα τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα για τις σχέσεις σας και για τους φίλους σας. Επίσης, προσοχή και στην ερωτική ζωή, αλλά και στον ερωτικό σύντροφο,
μπορεί να υπάρξουν παρενοήσεις και παρεξηγήσεις από το τίποτα και να σας χαλάσουν τη διάθεση. Επίσης, οι υδροχόοι του Δευτέρου Δεκαημέρου ενδέχεται να έχουν μία βοήθεια ή μία στήριξη από πρόσωπο της οικογένειας ή από ένα άτομο μεγαλύτερό τους. Ιχθύες. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα που διαμορφώνεται τις μέρες αυτές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσωπική σου ζωή. Μπορεί να νιώσεις ότι κινούνται όλα σε μία ασάφεια και να μην ξέρεις προς τα που να κινηθείς κι εσύ, τόσο σε ό,τι αφορά τις προσωπικές σου σχέσεις, όσο και σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου ζητήματα, που δείχνουν ότι δεν έχουν μία ξεκάθαρη μορφή, αλλά κι εσύ μπορεί να μην είσαι ξεκάθαρος απέναντί τους, να μην ξέρεις δηλαδή ακριβώς τι θέλεις, πώς θέλεις να το χειριστείς. Και όλο αυτό να δημιουργεί έτσι μια δυσκολία. Γενικότερα και η ηχθείς του πρώτου δεκαημέρου, φροντίστε να μην εμπιστεύεστε ό,τι σας λένε ή ό,τι σας υπόσχονται, αλλά και πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνετε δεσμεύσεις στην περίοδο αυτή, γιατί παρακάτω μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να είστε συνεπείς απέναντί τους. Και προπάντων, μην παρασύρεστε από τη συναισθηματική σας φόρτιση, μην ενθουσιάζεστε και μην προβαίνετε σε παρορμητικές κινήσεις. Επίσης, και στην ερωτική ζωή χρειάζεται προσοχή, κάτι που περιμένετε ή κάτι που περιμένουν και οι άλλοι από εσάς μπορεί να μην γίνει. Και αυτό να υπάρξει έτσι ένα κλίμα απογοήτευσης και σε εσάς και στους άλλους. Για τους ηχθείς του Δευτέρου Δεκαημέρου, ο κύκλος των φιλικών τους προσώπων μπορεί να τους προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές και κάποιες συζητήσεις, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στο να επαναπροσδιορίσετε μία σχέση σας. Αφετέρου να ξεκαθαρίσετε και κάποια πράγματα στο μεταξύ σας, τόσο μέσα σας όσο και γύρω σας. Αυτά για το τριήμερο που έρχεται. Σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε και εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.